Φίλες και φίλοι, να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε από όποιαν παρακολουθείτε, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Ε, έχω ξαναπεί, πρέπει να το πω, είναι κανόνας της τηλεόρασης, είναι η ταυτότητα αυτού που παρακολουθείτε, είτε με θεωρείτε παραγωγό, youtuber ή δημοσιογράφο εγώ όμως είμαι επαγγελματία δημοσιογράφος, αλλά όχι επαγγελματία youtuber, ότι δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματία youtuber, ούτε και ακολουθώ τους κανόνες που θέτει η πλατφόρμα, ακριβώς γιατί γνωρίζω την προέλευσή της και σήμερα θα πω μερικά πράγματα που δεν είναι και πολύ γνωστά. Γνωρίζω πώς και με ποιους τρόπους διευθύνεται. Αυτή είναι η δουλειά μου, πάνω από 40 χρόνια δημοσιογράφος και με ειδικέ, ε, πώς να σας το πω τώρα, πολύ χρόνο στην επικοινωνία. Πάρα πολύ χρόνο στην επικοινωνία. Αυτά τα χρόνια, από το 1985 επίσημα ως δημοσιογράφος, χωρίς να υπολογίζω τα χρόνια που ήμουν δόκιμος δημοσιογράφος. Δεν θα γίνω επαγγελματίας youtuber γιατί θεωρώ ότι πλέον αυτή η ιστορία με την υποτιθέμενη ελεύθερη πλατφόρμα τελειώνει. Με βάση και τις αποφάσεις που έχουν λάβει η μέτοχοι στους οποίους ανήκει όλο αυτό το μεγάλο πολυμορφικό συγκρότημα το οποίο ελέγχει το facebook το browser, τη μηχανή browser, μηχανή αναζήτησης Google, Google Chrome. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και το Google και Google Chrome. Είναι άλλη λειτουργία του ενός, άλλη λειτουργία του άλλου. Όλα τα συνεργαζόμενα εργαλεία, εταιρείες, θηγατρικές με αυτόν τον κολοσσό που ελέγχει το Facebook, την πλατφόρμα YouTube και μια σειρά από social media. Οι αποφάσεις που έχουν λάβει οι ιδιοκτήτες, δεν είναι μόνο ο Bill Gates, ψάξτε και λίγο, είναι κι άλλοι. Και από αυτούς οι οποίοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, ενώ φύση και θέση οικονομικά και επιχειρηματικά, αυτοί που ελέγχουν όλο αυτό το μηχανισμό είναι, δεν είναι άλλος από τις εταιρείε, τις κρατικές μυστικές εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό και η κάθε υπερδύναμη έχει, έχει δημιουργήσει το δικό της χώρο στο διαδίκτυο, όπου επαναλαμβάνω, κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. W, W, W κλπ. Κλ. Η Ρωσία έχει φτιάξει τα δικά της social media, τους δικούς της browser, το, το telegram έχει πάρει φωτιά, σε άλλες χώρες επιτρέπεται, σε άλλες χώρες είναι απαγορευμένο και ούτω καθοξής. Υπάρχουν κάποιες ελεύθερες πλατφόρμες οι οποίες και αυτές θα αναγκαστούν να υποταχθούν στους νόμους της αγοράς, στους νόμους που ορίζουν και προσδιορίζουν λίγοι. Αυτές οι 15-20 οικογένειες ή οι η παγκόσμια ελίτ λεγόμενη. Επειδή λοιπόν εγώ έμαθα να βγάζω το ψωμί μου νόμιμα και έντιμα όλα τα χρόνια μέσα από τη δημοσιογραφία, θεωρώ άκρο υποτιμητικό να πρέπει να ζήσω από τα, το 1 ευρώ, τα 25 cents, τα 75 cents, εκεί που λέει το κουτάκι συμμετοχή, δείτε, δεν το έχω τσεκάρει ποτέ, δεν το χρειάζομαι. Γιατί θεωρώ ότι υποτιμάω την ίδια μου την εργασία. Για να γίνει οποιαδήποτε εκπομπή, αυτό είναι διάλεξη, είναι μάθημα κανονικό που σε άλλες περιπτώσεις ε, θα το πληρώνατε. Μόνο έτσι μπορεί ο Έλληνας ειδικά να εκτιμήσει. Δεν είναι όλοι οι λαοί έτσι. Ε, όταν κάτι το πληρώνεις, το εξαργυρώνεις με κάποιο τρόπο. Εσείς δεν πληρώνετε και γι' αυτό επειδή είναι δωρεάν όλη αυτή η γνώση που παρέχεται, από ελάχιστος εκτιμάτε και από ακόμα λιγότερους αποτιμάτε. Θεωρώ λοιπόν ύβρι και ντροπή για μένα τον ίδιο να πρέπει να περιμένω από τη δική σας συνδρομή ότι ο καθένας δώσει επειδή έχει φτιάξει ένα κανάλι στο διαδίκτυο, το οποίο από τα τέλη του 26, αρχές του 27 θα εφαρμοστούν, ας τα ψάξουν όλα τα παιδιά, όλες οι διρεκτίβες που έχει συνυπογράψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Google, στην οποία έχει επιβάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ως πρόστιμο για πολλές παραβιάσεις, συστηματικές παραβιάσεις, δηλαδή αυτό που κάνει σε μένα ας πούμε, μου κλέβει τους συνδρομητές, subscriber, μου σβήνει τα views. Δεν έχω διαμαρτυρηθεί, ό,τι μπορούσα και έπρεπε να κάνω, το έκανα στο μέτρο του δυνατού μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Βεβαίως γνωρίζω ότι όπως και εσείς πρέπει να το ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει ειδική ομάδα η οποία ελέγχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, εθνική ομάδα διαχείρισης των social media, όπου σε κρίσιμες και έκτακτες περιπτώσεις, η Τουρκία το έχει κάνει πολλές φορές, κλείνει τα social media, κατεβάζει το ίντερνετ, κατεβάζει ρολά και τελειώνει η οποιαδήποτε φύσεως επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Ε, το ίδιο ισχύει για όλε τι χώρε. Απλώ οι περισσότερε χώρε δεν έχουν αποτολμήσει κάτι τέτοιο, αλλά λίγο πειράζουν τα λογισμικά. Αυτό δεν μα αρέσει. Α τον μειώσουμε, α τον φημώσουμε, α τον απομειώσουμε, α του κόψουμε κλπ. Άντε να αποδείξει αυτό και αν έχει λεφτά ότι δεν είναι ελέφαντα. Έτσι λοιπόν, για να μην πω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σίγουρα δεν είναι αυτό που αναγράφεται και έχουμε τη δυνατότητα απλώς αν το κάνω θα ανοίξω τον ασκό του εόλου και δικαστήρια στα οποία δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν εφαρμογέ που σου δείχνουν τους πραγματικούς συνδρομητές και τα πραγματικά σχόλια κλπ. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό γιατί ξαναμπώ αν θα μπω σε αυτή τη λογική, κρατάτε σημειώσεις, ξέρω εγώ τι σας λέω, θα μάθετε αρκετά πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Ε, τη σημερινή εννοώ, ε, θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία να πληρώνω μόνο για το παράβολο για να καταθέσω οποιαδήποτε ένσταση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ή στα διεθνή δικαστήρια τουλάχιστον 3.000 ευρώ, ευρώ για το κάθε παράβολο. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία ούτε θα αμφιζητήσω τον εαυτό μου μετά από 40 συναπτά έτη επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Κάποιος καλός φίλος, αν και το κίνητρο ήταν δόλιο, ήταν... δεν ήταν καθαρό, ειδικά όταν κάποιος δεν σου λέει «Είμαι ο Αλέξανδρος Στεφανόπουλος, έχω αυτή την ερώτηση, μπορείς να μου την απαντήσεις» όπως κάνουν όλοι οι ευπρεπείς και αξιοπρεπείς άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την αμφίδρομη και αλληλο... ε, αλληλοσυμπληρούμενη διαδικασία μεταξύ μας, διότι δεν είναι ένα μικρό απλό κανάλι στο διαδίκτυο που θα μεταδώσει κάποια νέα, θα σχολιάσει κάποια από τα πολιτικά ή κοινωνικά δρόμενα. Εδώ παράγεται γνώση, σας τη δίνω αφιδός και αφιλοκερδός. Και δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Κάποιος ε, από κάτω λοιπόν, σε κάποια από τα σχόλια, όλα τα βλέπω, απλά ε, δεν σχολιάζω ή δεν απαντώ, γιατί δεν χρειάζεται να απαντάω σε, στα σχόλια, ξέρω, απαντώ, Συνοπτικά και συνολικά, κατά περιόδους, σε κάποιες εκπομπές. Κάποιος καλός, που βεβαίως το κίνητρό του είναι εμφανές ότι δεν είναι αγνό, ρωτάει, πώς ζεις, πώς βιοπορίζεσαι. Σωστή ερώτηση. Βεβαίως είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Πώς ζω για, το, για, για κάθε λογικό άνθρωπο. Ε, δίνω την επαγγελματική μου δουλειά. Δεν είναι η δουλειά μου επαγγελματική αυτή μεταξύ μας, ούτε μέσω των εκπομπών. Γράφω τα άρθρα και τις έρευνές μου και όταν έρθει η ώρα κάποιοι πληρώνουν, διότι δυστυχώς εδώ δεν πληρώνουν. Φυσικά, επειδή έχω προσωπική ιστοσελίδα, θα τη βάλω από κάτω, στην οποία έχω να αναβάσω άρθρα μου ίσως και δύο-τρία χρόνια, από τους κανόνες τους διεθνείς και την Διεθνή Δημοσιογραφική Διοντολογία και κυρίως κάποιες ενώσεις τις οποίες εξακολουθώ τύπης να είμαι μέλος, δεν μπορώ να υπογράφω παντού, δεν το θέλω και εγώ προσωπικά ως μαϊντανός, αλλά ζω από τα, από τα ελάχιστα που εισπράττω όταν πληρώνουν οι εδώ εκδότες σε διάφορες εφημερίδες ή περιοδικά με τα οποία κατά συνεργάζομαι αυτή την περίοδο, συνεργάζομαι επίσημα μόνο στην Ελλάδα με ένα περιοδικό, το περιοδικό Πατρινόραμα. Από εκεί είναι τα ελάχιστα που λαμβάνω. Και βεβαίως από τις καταποκοπή έκτακτες ειδικέ συνεργασίες που δίνω θέματά μου και ερευνέ μου ως αναλυτής, ως ειδικό ερευνητή, πράγμα που δεν έχω βάλει ποτέ εδώ από κάτω, εσείς με ξέρετε και με γνωρίσατε εδώ στην στην πλατφόρμα ω δημοσιογράφος. Αυτό είμαι, ο δημοσιογράφος. Από εκεί είναι τα, ε, τα έσοδα μου. Δεν υπάρχουν άλλα έσοδα ούτε κρυφά. Όσοι με πολέμησαν, όσοι έψαξαν και έχω ανοιχτά μέτωπα, πολλά μέτωπα, ξέρουν ότι δεν έχω κρυφά έσοδα και δεν έχω κρύψει με ποιους έχω μέτωπα, με τον κύριο Ιγνατίου, που πάλι έχουμε νέο δικαστήριο μεθαύριο, με τον κύριο. Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος κάποια στιγμή αποσύρθηκε από αυτή τη διαμάχη και με πολλούς άλλους οι οποίοι ανήκουν, είναι στρατευμένοι σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ επέλεξα να είμαι μόνος μου, με μια μοναχική πορεία, ασυμβίβαστος, μέχρι τώρα, στα 58 μου χρόνια, έχοντας δράσει δημοσιογραφική, από το 1985, χωρίς να προσθέτω τα χρόνια ως δόκιμος στη δημοσιογραφία και ως μαθητής, γιατί μπήκα σε πολύ νεανική ηλικία, θα έλεγα εφηδική ηλικία, στο χώρο που λέγεται έντυπη δημοσιογραφία και έντιμη. Επιλογή μου ήταν να είμαι απέναντι πάνω, απέναντι από το κάθε σύστημα εξουσίας. Αυτά για να ξέρετε, για να μην, θα πεταχτούν διάφορα σαΐνια, να πούν λες πολλά περί αυτολογής, όντως ζούμε στην εποχή, του πέστα τα γρήγορα μεγάλα, να τελειώνουμε, να πάμε κι αλλού. Δεν είναι έτσι εδώ. Όφιλε λοιπόν να πω. Όμως η απάντηση που ήθελα να δώσω σε αυτή την ερώτηση δεν είναι αυτή. Αυτή αφορά την κοσμική, την επαγγελματική πορεία τώρα νομίζω ότι έλυσα κάθε απορία και ελπίζω να δημιούργησα καινούριε ερωτήσεις. Ωστόσο, όπως έχω πει, γι' αυτό έχω ζητήσει να είστε όλοι προσεκτικοί και πράγματι πάνω από το 75-77% το σέβεται, αν κρίνω από την αλληλογραφία που λαμβάνω. Έχω ζητήσει να μην σχολιάζεται από κάτω, είτε καλό, είτε κακό, γιατί είναι πολύ εύκολο, ακόμα και αν κάποιος έχει ψευδόνυμο ή αν έχει βάλει ένα σχόλιο από ψεύτικο προφίλ, ένα μεγάλο ποσοστό στο δικό μου το κανάλι έτσι είναι, γιατί άλλος να βάλει ψεύτικο προφίλ. Ή μάλιστα με εφαρμογή ανακατεύθυνση. Ανακατεύθυνση είναι όταν ε, χρησιμοποιείς μια ψεύτικη IP address ώστε να καλύψεις τα πραγματικά σου ηλεκτρονικά ίχνη. Και αυτό... Βρίσκεται. Και αυτό βρίσκεται. Γι' αυτό πολλές φορές παροτρύνω όλους σας, γιατί θεωρώ ότι εδώ αυτός ο χώρος είναι ένα ανοιχτό δωρεάν πανεπιστήμιο, το οποίο δίδει γνώση. Πέρα από την πληροφορία, πέρα από το ρεπορτάζ, πέρα από τη, ε, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, στην οποία σας κάνω κοινωνούς και συμμέτοχους. Είναι καλό λοιπόν να μην εκτίθεστε. Ειδικά αυτοί οι οποίοι, ακόμα και αν έχετε πάρει, ένα δώρο, ένα οτιδήποτε ή ανήκεται στρατευμένη, οργανωμένοι σε κάποιο χώρο και θεωρείται ότι μπορεί έτσι να προσφέρεται βάζοντας ένα κακό σχόλιο στον ένα ή στον α ή στον β. Το σύστημα αν θέλει το βρίσκει. Γι' αυτό και από, το, από, τα τέλη του 26, αρχές του 27 πλέον αρχίζει η εφαρμογή του. Κανονικά είναι σε ισχύ αυτή η νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κολοσσό που λέγεται Google, δείτε πόσα, πόσες εταιρείε αναλογούν και πόσες εταιρείε ελέγχονται από όλο αυτό το πολυμορφικό και σε πολλά επίπεδα ε, οργανισμό, κυρίως στη δυτική πλευρά του κόσμου. Σε ποιους ανήκει πραγματικά. Έλεγα λοιπόν ότι δεν θέλω να έχω από κάτω οποιαδήποτε συνδρομή οικονομική δική σας, γιατί θεωρώ ότι ξεφτελίζεται η εργασία μου. Για να γίνει μια εκπομπή, ειδικά όταν έχει ρεπορτάζ, όταν έχει έρευνα, το ευκολότερο είναι μια συνέντευξη. Αλλά και στη συνέντευξη οφείλει να είσαι διαβασμένος. Ποιον έχει απέναντί σου. Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του σχολή. Στη δική μου ε, προσλαμβάνουσα εικόνα και επιρροή στα χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, έχω δημιουργήσει μια, έναν ιδιαίτερο τρόπο που κάνω τη συνέντευξη. Ωστόσο, όποιος, όποιος και αν είναι αυτός ο τρόπος, περίπου μια γεύση την έχετε πάρει πολύ καλά, ε, πρέπει να είσαι διαβασμένος ποιον έχει απέναντί σου, τι θέλεις να εκμεύσεις, τι είδηση θέλεις να βγάλεις, Πολύ βασικό αυτό. Και να είσαι προσεκτικός στις ερωτήσεις που θα κάνεις ώστε να βγάλεις αυτό που επιθυμείς από τον καλεσμένο σου κάθε φορά. Επίσης έχω καθιερώσει όπως τα έχετε δει και πολλές φορές έχει γίνει σημείο κριτικής γιατί δεν κάθεσαι μαζί με τον καλεσμένο. Γιατί είσαι πάντα πίσω από την κάμερα. Θα σας πω κάτι για το οποίο δεν, δεν οφείλεται να το ξέρετε. Άλλωστε, όπως θα δείτε, στη δική μου την περίπτωση δεν υπάρχει βιογραφικό ολοκληρωμένο στο διαδίκτυο, γιατί δεν το έχω φροντίσει εγώ. Και όταν η Wikipedia έστειλε ένα αίτημα για να συμπεριλάβει ένα λίμα για το πρόσωπό μου, κάθε δημόσιο πρόσωπο έχει χώρο στο Wikipedia, το απέρριψα. Δεν υπάρχει βιογραφικό μου γιατί δεν το θέλησα εγώ ο ίδιος να υπάρχει βιογραφικό μου ολοκληρωμένο στο διαδίκτυο. Όποιο βιογραφικό χρειάστηκε να κατατεθεί ε, στην ελληνική εν προκειμένου δικαιοσύνη ή στην αμερικάνικη δικαιοσύνη όταν χρειάστηκε πολλές φορές να βρεθώ αντιμέτωπος για πολλές υποθέσει ε, για τις οποίες έχω εμπλακεί ή έχω αποκαλύψει στοιχεία εκεί έδωσα ένα συμβατικό αλλά σχεδόν ολοκληρωμένο βιογραφικό. Έχω συνηθίσει να χτίζω με τη λάσπη και τις συκοφαντίες δεν χρειάζεται να υπάρχει ολοκληρωμένο βιογραφικό δικό μου. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι, αρτιότεροι, άριστοι, οι οποίοι ε, κάνουν εξαιρετικά επίσης την εργασία τους. Ενώ και στο διαδίκτυο και στην έντυπη δημοσιογραφία. Εγώ είμαι πιστός στην έντυπη δημοσιογραφία. Αν και από νωρί μπήκα στην ηλεκτρονική δημοσιογραφία όταν με κάλεσε στην Ελλάδα ο εκλεκτός ιστορικός εκδότης Άρης Τερζόπουλος στα τέλη της δεκαετίας του 90 για να φτιάξουμε μια σειρά από έντυπα τα οποία προχώρησαν, ευδοκίμησαν, καρποφόρησαν και όταν τελείωσε η σύμβαση ε, έκανα πίσω. Μιλάω για τα περιοδικά «Θεός και θρησκεία», ελληνική έκδοση, «Gone και religion», διεθνής έκδοση, «Info religions», «Press», ορθοδοξία και ούτω καθεξής. Και πολλά άλλα. Ε, αυτή ήταν η σύμβασή μου, την οποία τίμησα και με τον Άρη πια είμαστε απλώς, τον Άρη Τεζόπουλο, είμαστε απλώς φίλοι. Πολύ, πολύ καλοί φίλοι. Ε, πέρα από την, τα επαγγελματικά. Αυτά τα λίγα ένιωσα την ανάγκη να τα πω για να δίνω απαντήσεις διαχρονικές με αφορμή αυτό το υποβολημιαίο και κάπως έτσι πονηρό και δόλιο ερώτημα, αλλά για μένα ήταν δώρο. Πώς ζεις, πώς βιοπορίζεσαι. Τώρα ακούστε λοιπόν την ουσία. Εδώ είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μου η είδηση. Πώς ζω? ζω. από ένα θαύμα, σε όλη μου τη ζωή, μέσα από ένα θαύμα, για ένα θαύμα. Ο βιογράφος μου ή η βιογράφος μου, δεν έχω ολοκληρώσει απόφαση, που θα δώσω κομμάτια από τη ζωή μου, γιατί δεν μπορώ να γράφω μόνο εγώ βιβλία, από τη στιγμή που ζητήθηκε να δώσω ορισμένα κεφάλαια από τη ζωή μου, ε, μετά από πολλή περίσκεψη, αποφάσισα να το κάνω. Να δώσω κομμάτια από τη ζωή μου, από την οποία έχω μόνο ευχαριστώ να πω στο Θεό για όσα μου χάρισε. Και μου χάρισε πολλά. Από τα παιδικά μου χρόνια, τα νηπιακά χρόνια, μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν που έχω ως απόσταγμα στη ζωή μου είναι αυτό που σας λέω. Γι' αυτό λέω δεν θα γίνει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, ο επαγγελματίας youtuber. Γιατί εδώ η σχέση είναι αμφίδρομη και έχει αλληλεπίδραση. Ξέρω ότι τώρα είμαι στο σπίτι σου, με ακούς. Ξέρω ότι εσύ κρατάς σημειώσεις, Τασούλα, Μαρία, Φωτεινή, Γιώργο, Μιχάλη, Κώστα, Ειρήνη. Και αυτό το σέβομαι. Λέω λοιπόν ότι ε, δεν έχω δικαίωμα να στερήσω αν από αυτά τα βιώματα που ο ίδιος έγινα κοινωνός και συμμέτοχος και συγκοινωνός να στερήσω κάποιους από τους επόμενους μετά από μένα, ακόμα και τα παιδιά μου στα οποία σας ομολογώ ότι ουδέποτε έχω μιλήσει ούτε για την προσωπική μου ζωή, τα παιδικά μου χρόνια, άλλωστε δεν υπήρχε και ο χρόνος μεταξύ μας, πάντα έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό, πάντα ήμουν σε αποστολές, πάντα ήμουν εκεί που ήθελε το καθήκον, το δημοσιογραφικό. Και πιστέψτε με, παρόλο που περνάει κρίση αυτός ο χώρος, υπάρχουν εξαιρετικά παιδιά, τα οποία κάνουν αθόρυβα, αλλά έντιμα, αυτό που ήθελαν στη ζωή τους. Έντιμοι, δημοσιογραφία. Πληροφορήθηκα κάτι πολύ προσωπικό, γιατί το γνωρίζω και θα σας το πω γιατί αξίζει να το γνωρίζετε. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Έλεγα λοιπόν, προσ... αιτιολογούσα και επιχειρηματολογούσα γιατί έχω επιλέξει να είμαι αποστασιοποιημένος από αυτό που λέγεται επαγγελματικό YouTuber, παρότι η δουλειά μου είναι επικοινωνία και τη διδάσκω. Άλλον εσείς τη λαμβάνετε, και γνώση και πολλές πληροφορίες εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Και γι' αυτό είπα ότι αυτή η σημερινή εκπομπή έχει ειδικό περιεχόμενο, τέτοιο που να διώξει τα μορμολίκια και να μείνουν αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια σχέση επικοινωνίας, σε κάποιες περιπτώσεις εμπιστοσύνης, και σε κάποιες, ώρες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερη αμφίδρομη προσωπική σχέση πια αφού σε αρκετούς από εσά μπαίνω στα σπίτια σας τα τελευταία χρόνια δεν εννοώ τα χρόνια που με μάθατε όλοι οι υπόλοιποι στο YouTube πολλά χρόνια νωρίτερα και εδώ και στη Νέα Υόρκη μπαίνω στα σπίτια σας ως ε, εκείνο ο οποίος σας εγχειρεί και επιχειρεί ένα μυστικό. Ένα μεγάλο μυστικό για αυτό που ετοιμάζεται και αυτό που έρχεται και δεν θα αργήσει. Μπαίνω στα σπίτια σας με όρους εθνικής αφύπνισης και σε πολλές περιπτώσεις με όρους φιλικής εταιρεία. Όλη αυτή η πορεία λοιπόν που είναι πάνω από 30 χρόνια, εφόσον μου ζητήθηκε πολύ ευγενικά, αποφάσισα ότι θα δώσω τα δικαιώματα σε κάποιους και πολλά κομμάτια αυτής της πολυτάραχη ζωής και της προσωπικής και της δημοσιογραφικής για να γίνουν να αποτυπωθούν σε ένα ή δύο βιβλία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι κάθε έρευνα είναι ένα βιβλίο. Είναι περισσότερα από 37-38 βιβλία. Ξεχωριστά με δύο-τρεις περιπτώσεις που είναι δύο ή τρεις τόμοι. Όμως, αυτή η ερώτηση που το κίνητρο είναι καθαρά δόλιο, δεν είναι καθαρό, αν ήταν καθαρό θα είχε άλλου είδους χαρακτηριστικά, εμένα με πήγε πολλά επίπεδα παραπάνω. Γι' αυτό έρχομαι και λέω ενώπιόν σας, ζω από ένα θαύμα, μέσα σε ένα θαύμα, για ένα θαύμα. Θα το ξαναπώ, ζω από ένα θαύμα, για ένα θαύμα, με θαύμα, με ένα θαύμα. Αυτή είναι όλη μου η πορεία, αυτή είναι όλη μου η ζωή. Όταν αποφάσισα ότι πρέπει να βγω δημοσίως και να φύγω από τις κλειστές και στενές, ε, τα κλειστά και στενά περιθώρια που σου δίνει όταν κάποιος σου ανοίγει το σπίτι του για να κάνεις μια ομιλία, μια διάλεξη, αφού σέβεσαι την ιδιωτικότητά του και δεν δημοσιοποιείς τίποτα, όποιες φορές έγινε αυτό, έγινε με τη συγκατάθεση και τη συνδρομή όλων όσων έχουν την ευγενική καλοσύνη να με φιλοξενούν στο χώρο τους ή στο σπίτι τους. Αυτό δεν παρενέβη ποτέ. Αν βρεθεί ένας που είπε «εγώ σε έβαλα στο σπίτι μου και με έβγαλε στο διαδίκτυο ή στο YouTube χωρίς τη θέλησή μου». Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν θα το παραβιάσω ποτέ. Είναι μια αποστολή στην οποία έχω δώσει Προτεραιότητα ιερότητας. Αυτή είναι η απάντηση στον κατά τα άλλα φίλο ή φίλη που ρώτησε πώς ζεις, πώς βιοπορίζεσαι. Γιατί αυτό το story το έχω ζήσει πολλές φορές. Με τόση λάσπη που έχει σκορπίσει γύρω μου και πάνω μου. Όμως έχω ξαναπεί ότι έχω μάθει να ζω. Από όλη αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση ένας δημοσιογράφος που κάνει τη δουλειά του επαγγελματικά και με βάση την ένομη κατά το Σύνταγμα διαδικασία, το ελληνικό, και με βάση τη διεθνή διοντολογία να του τρώσει κανείς διάδρομο, διάσπαρτο με ροδοπέταλα και να, τον, ε, να του πει και ευχαριστώ. Στη δράση υπάρχει και αντίδραση και γι' αυτό αισθάνομαι και υπερήφανος με όλη αυτή τη διαδρομή. Φίλε και φίλοι τώρα, αφού κατά κάποιο τρόπο περιευτολόγησα και είπα αρκετά πράγματα, όμως υπάρχουν αποδέκτες, επιτρέψτε μου τώρα να φύγω από όλο αυτό το κάδρο, το οποίο έχει μέσα την αφεντιά μου, το πρόσωπό μου, και να πάω σε ένα άλλο ζήτημα, καθαρά πολιτικό, το οποίο θα τροφοδοτήσει, εν πωλής, τη δημόσια ρητορική, πολιτική ή κομματική, τις τρέχουσες ημέρες από σήμερα και έπτα, σήμερα είναι Κυριακή, 24 Οκτωβρίου. Έγινε πολύ λόγος, αλλάζω θέμα, αλλάζω σελίδα. Αλλά αυτά όλα ήταν αναγκαία και θα επανέρχομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα, είπα ποια ήταν η αφορμή. Έγινε πολλή λόγο και πολλή προβοκάτσια και πολύ... και πολύ μελάνη για το τι θα έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Εδώ κάνω μία παύση για να σα πω ότι όσα ξεκίνησα να σα λέω μέσα από εκείνο το αυτοκίνητο, το δεύτερο μέρος θα με το δοθεί σύντομα που θα αφορά αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο γύρω από τον Κώστα Καραμαλή και κυρίω τα όσα συνέβησαν από το 2005 μέχρι να πέσει η κυβέρνηση Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, στην Αμερική. Είναι ένα άγνωστο κεφάλαιο που δεν το γνωρίζει κανεί και θα δημοσιοποιηθεί step by step σιγά σιγά. Εκείνο το βίντεο έχει πολύ τροφή, έχει πολύ υλικό. Το δεύτερο μέρο θα το δείτε. Πάλι στον ίδιο χώρο, σε ένα αυτοκίνητο όπου θα, θα σα δοθεί η συνέχεια. Έγινε πολύ λόγο λοιπόν για την ομιλία που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στην παρουσίαση του βιβλίου του καλού συναδέλφου Γιώργου, Γιώργου Χαρβαλιά για βόλη. Θα σας πω λοιπόν όχι απλώς την προσέλαβα προσωπικά που είναι εμφανές αλλά και τι συζητιέται σήμερα Κυριακή από χθε προχθές που τελείωσε η ομιλία στην Πάτρα ποιος είναι ο απόεχος. Το πρώτο που δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει ότι είναι ένα γερό στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και το έκανε πολύ διακριτικά στο τέλο, όπου του είπε: Ευχαριστώ κύριε, δεν θα πάρω. Σε παλαιότερε εκπομπέ έχω πει ότι ο Κώστα Καραμαλή, και αυτό ισχύει, α να με διαψεύσει, έχω προκαλέσει πολλέ φορέ, αλλά πάντα η σιωπή του με επιβεβαιώνει. Ο Κώστα Καραμαλή θα δεχθεί μια υποψηφιότητα μόνο όταν θα προέρχεται από το λαό προ το λαό. Δηλαδή με απευθεία από το λαό. Αυτό σημαίνει και προϋποθέτει αλλαγή πολιτικού συστήματος, για το οποίο μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός στο σίτι του Λανδίνου πριν από όχι πολύ μακριά, το 2020. Θα σας βάλω την ομιλία του από κάτω, όπου είπε η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο πολιτικό σύστημα. Και έμεινε εκεί. Ένα νέο πολιτικό σύστημα. Νέο πολιτικό σύστημα δεν εννοεί τα διευθυνωμένα πολιτικά κόμματα. Τα έζησε, τα ξέρει. Σας είπα πολλά εκρηκτικά στο προηγούμενο βίντεο. Τα έμαθε. Δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει να διαψεύσει. Γιατί ξέρει περί πρόκειται. Και ξέρει ότι όλα όσα αποκάλυψα σε εκείνο το βίντεο στο αυτοκίνητο είναι έτσι όπως τα είπα. Περιμένει από ό,τι πληροφορούμε να δει τη συνέχεια. Τι άλλο θα πω. Τα οποία είμαι αυτό της τις και γνωρίζω. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα, ο απόϊχος που έμεινε και υπάρχει μια δυσανεξία στο περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, εύλογα και δικαιολογημένα, ήταν το σκαμπίλι που έφαγε. Ευχαριστώ κύριε, δεν θα πάρω. Δεν ήταν στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Σαμαρά. Ευχαριστώ κύριε, δεν θα πάρω. Το δεύτερο είναι ότι ο Καραμαλής είναι κομμάτι αυτού του κόμματο και θα είναι ο τελευταίος που θα φύγει, ο τελευταίος που θα φύγει από αυτό το κόμμα. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ίδρυσε ο πρόγονός του, ο θείος του, και ιδρυτής αυτού του πολιτικού επιστεγάματος, το οποίο βεβαίως έχει αποσυνδεθεί. Έχει φύγει από τις προοπτικές και το όραμα του Μακαρίτη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο Κώστας Καραμαλής θα είναι ο τελευταίος που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και εκείνος θα κλείσει την πόρτα. Όχι όμως αυτή τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό το πράγμα είναι κάτι άλλο. Ωστόσο θεσμικά θα είναι ο τελευταίος. Όπως σας το λέω, έτσι, κραστε, έτσι κρατήστε το και έτσι διαδώστε το. Θα είναι ο τελευταίος που θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, η ομιλία του ήταν αυτή που αναμενότανε, θα έκανε την παρέμβασή του στα εθνικά ζητήματα. Έχει αποφασίσει ότι θα παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή για να δίνει το παρόν, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, όχι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μόνο, και σε καμία άλλη κυβέρνηση. Σέβεται ο Κώστας Καραμαλής την πατρίδα του, τους θεσμούς, την πολιτεία, άσχετα αν γνωρίζει πόσο βαθιά διεφθαρμένο είναι το κράτος. Άλλο η πολιτεία, ο πολίτης το πολιτεύουμε και άλλο το κράτος, το οποίο ξέρει ότι ποτέ καμία εξουσία δεν μπορούσε να ελέγξει. Ποιος είναι το βαθύ κράτος? Δύο. Κουκουέ και Πασόκ. Το ένα είναι η νοοτροπία, το Πασόκ, νοοτροπία. Και το άλλο είναι κράτος. Κρατάει τα πάντα. Σχολεία, σωματεία, διακόπτες, ό,τι θέλεις. Αυτή τη γνώση την έχει ο Κώστας Καραμαλής. Και όταν έρθει η ώρα θα μιλήσει. Και μια είδηση που δεν υπάρχει πουθενά και θα την ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Ο Κώστας Καραμαλής εδώ και πάρα πολύ καιρό συγκεντρώνει τις σημειώσει του τη μνήμη του, τα βιώματά του και ετοιμάζει ένα πολυσχιδές βιβλίο το οποίο θα έχει την υπογραφή του και δεν θα επιτρέπει πλέον σε κανέναν να τον ερμηνεύει. Μέχρι τώρα έχει επιτρέψει σε κάποιους να κάνουν καριέρα, να γράψουν διάφορα για εκείνον. Τώρα θα μιλήσει ο ίδιος. Αυτά που έχει να αποκαλύψει στα βιβλία του είναι ένα μεγάλο έργο. Θεωρώ ότι είναι μνημειώδες διότι αποκαλύπτει σε όλο το εύρος και μεγαλείο αυτού του διεφθαρμένου κράτους με απίστευτες πληροφορίες που θα δουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Ο θείος του άφησε ένα έργο τεράστιο, κανείς δεν το θυμάται. Είναι θαμμένο στο Ίδρυμα Καναμαλή μαζί με τον ίδιο, όπου εκεί ζήτησε να ενταφιεστεί η του και μαζί πήρε και εκείνο όλα του τα μυστικά. Έμεινε σε αυτά που ήθελε να ακούει ο λαός. Σε αντίθεση με το θείο του, Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Κώστας Καραμαλής, σε αυτά που ετοιμάζει, δεν θα αφήσει τίποτα απ' έξω. Και την ταραγμένη περίοδο που παρέλαβε όταν σπρώχθηκε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και παρέλαβε με αλλά είπε θα το πάω μέχρι τέλος και το έκανε. Και την περίοδο μετά, αφού του ανέλαβε πρωθυπουργός, που εκεί έγιναν σημεία και τέρατα, την σκληρή του κόντρα με την οικογένεια Μητσοτάκη και προσωπικά με τη Θεοδόρα Μπακογιάννη, Δώρα Μπακογιάννη. Εκεί ο, ο Κώστας Καραμαλής αποκαλύπτει πραγματικά σημεία και τέρατα. Αν λέω λάθος, εδώ είναι, έχει τους ανθρώπους του, και τους ταχυδρόμους του και τους αγγελιοφόρους του να βγει να με διαψεύσει. Το βιβλίο αυτό δεν μπορώ να γνωρίζω πότε θα το ολοκληρώσει. Γνωρίζω όμως ότι μαζεύει τις μνήμες του, τις σημειώσεις του, μαζεύει στοιχεία, μαζεύει ό,τι μπορεί περισσότερο για να είναι ένα συγκροτημένο έργο, ένα manual για τον επόμενο κυβερνήτη σε ένα επόμενο νέο εθνικά ενιαίο πολιτικό σύστημα, εθνικά ενιαίο πολιτικό σχήμα. Ο Κώστας Καραμαλής γνωρίζει ότι ο κοινωνικός ιστός έχει διαρριχθεί, γνωρίζει ότι από κάτω η κοινωνία βράζει ως ηφαίστειο, μιλάει με απλούς ανθρώπους. Κυκλοφορεί και πάει απροειδοποίητα σε απλούς ανθρώπους και ακούει τι λέει ο κόσμος. Αφουγκράζεται. Σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη, με τον κύριο Γεωργιάδη, με τους πάντες. Πάει κανονικά, μιλάει με όλο τον κόσμο. Παίρνει, Παίρνει το ρυθμό και τον παλμό της κοινωνίας. Όποιαν πάει. Αυτό τον παλμό και αυτό το ρυθμό τον μετουσιώνει σε προσωπικό βίωμα. Δεν του λείπει βεβαίω τίποτα. Έχει τη σύνταξή του, έχει τα benefits, έχει τα προνόμια του. Τα οποία ωστόσο ελάχιστοι γνωρίζουν ότι κάποια και εδώ είναι πάλι η είδηση, τα έχει κάνει στην άκρη υπέρ συγκεκριμένου σκοπού πάρτε και δεύτερη Αν βγει εκείνο να το πει, διότι εμπίπτει στη δική του προσωπική σφαίρα πια. Ο δημοσιογράφος είπε μέχρι εκεί που πρέπει, χωρί να παραβιάζει την ιδιωτικότητα και τι αποφάσει του ιδίου. Εφόσον ο ίδιος δεν βγήκε να αποκαλύψει τι ακριβώ κάνει με μέρο από όλα αυτά τα οποία εισπράττει ω πρώην πρωθυπουργό, βουλευτή κλπ. Δεν θα το κάνει ο δημοσιογράφος. Δεν είμαι από αυτού που ποτέ παρενέβην την προσωπική σφαίρα κανενός, έναντι Ιουδίου τιμήματο. Και πάμε στην τρίτη είδηση. Ο κ. Μητσοτάκης αισθάνθηκε ανακούφιση, η οποία αποτυπώνεται στα κυριακάτικα φύλλα, για την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος πήγε μέχρι εκεί που πρέπει. Πάμε στην τέταρτη είδηση. Και ας βγει ο κ. Μητσοτάκης να με διαψεύσει. Ο κ. Μητσοτάκης ήδη Έδωσε οδηγίες σε πολύ στενό του συνεργάτη να προετοιμάσει το έδαφος για μία συνάντηση με τον Κώστα Καραμαλή, ώστε να κλείσει κάθε χαραμία, χαραμάδα σε όλους αυτούς που ανοίγουν διάφορες ε, χαραμάδες για να υποφεληθούν οι ίδιοι. Δεν σημαίνει ότι με αυτά που λέω στηρίζω σε κάποια περίπτωση, πουθενά βέβαια, τον Κυριάκο Αναφέρω το ρεπορτάζ, το οποίο θα το δείτε από εδώ και στο εξή να εξελίξει. Από εδώ όσοι ξέρετε και όσοι βλέπετε, ό,τι έχει υποθεί και προϊόντος του χρόνου έχει επιβεβαιωθεί. Δεν μιλάω τώρα για τα τρόλ που μου λένε χαζομάρες, είπε τότε αυτό και περιμένα την άλλη μέρα να γίνει. Αυτά στην μακρο, στη, στην ανάλυση των γεγονότων παίρνουν το χρόνο τους. Αυτά εν ολίγες σε αυτή τη σημερινή ειδική έκτακτου χαρακτήρα εκπομπή, γιατί θα δείτε να εξελίσσονται αρκετά στο πολιτικό σκηνικό που έχει να κάνει με όλα όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ που νομίζει ότι έγινε ξαφνικά αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, στο σύστημα μέσα έχει προνόμια πια. Πολλά. Διαβάστε τα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στα δύο στι δύο παρατάξει τη αλληλοσπαρασόμενη, αυτήν του Στέφανου Κασελάκη, όπου από εδώ ακούσατε για πρώτη φορά, κανένα άλλο δεν το είχε πει. Άλλο η είδηση ότι ετοιμάζει κόμμα με αυτέ τι προδιαγραφέ, και άλλο ασκάνει το δικό του κόμμα που είπε κάποτε πριν από μήνε το καλοκαίρι ο κύριο Πολάκης, ο οποίο ήταν αυτό που τον έφερε τον κύριο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ με τα Βαΐων και κλάδων. Ορθώς του είπαν μερικοί και ο Σοκράτης Φάμελος και κάποιοι άλλοι. Ο κύριος Πολάκης τον εγκατέστησε επισήμω στην Κουμουρδούρου. Να ξέρουμε τι λέμε. Ο κύριος Κολάκης, Πολάκης δεν είπε ποτέ ότι την πληροφορία όπως τη μετέδωσα πριν από ένα μήνα, από τις 17 Οκτωβρίου, ότι ετοιμάζεται ακόμα. Πριν να λύσει, επιβεβαιώθηκε όχι μόνο σε αυτό και σε πολλά άλλα. Αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου του επαγγελματία. Ούτε χάρισμα έχω, ούτε φωτοστέφανο, ούτε τίποτα. Απλώς έχω μάθει να κάνω με σεβασμό το λειτουργήμα, γιατί για μένα είναι λειτουργήμα και υπούργημα το οποίο δεν αμείβεται εσχρά από μία πλατφόρμα που θέλει να μου δώσει 25 cents ή στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση ένα ευρώ. Γι' αυτό δεν δηλώνω και δεν είμαι επαγγελματίας youtuber και ούτε θα γίνω. Και δεν θα τηρήσω όλες αυτές τις προδιαγραφές ή όλα αυτά που συμβαίνουν για να έχω views και, λοιπά και λοιπά. Ε, Όλο αυτό το σύστημα το οποίο καταραίει, όλο, σε όλα τα κόμματα, στο Πασόκ, δεν έχει φανεί ακόμα η κατάσταση που υπάρχει. Και θα φανεί λίγαν συντόμως, όταν θα προταθεί η κυρία Διαμαντοπούλου για ένα υψηλό ε, πολιτιακό αξίωμα, προκειμένου να καεί το προφίλ της και να τελειώνει με την κυρία Διαματοπούλου. Ε, οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στο 25 θα ως επικεντρό τους αναγκαστικά πέρα από τα αλληλοτουρκικά, έχουν την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου δεν θα είναι ξανά υποψήφια και θα φροντίσει η ίδια να το διαμηνήσει προς τα έξω, ώστε να μην ευτελιστεί η αξιοπρέπειά της είναι μια δικαστικός η οποία έχει τη δική της πορεία και το δικό της έργο. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την εκφορά του λόγου τους ή με τις πράξεις της. Οφείλουμε να σεβόμαστε το θεσμό καταρχήν και κατά δεύτερον το πρόσωπο. Οι πράξει είναι οι οποίες καταγγέλλονται όχι το πρόσωπο ή ο θεσμός, οι πράξεις. Αυτές είναι που καταγγέλλονται και στιγματίζονται. Θα ξαναπώ ότι η επιλογή προσωπική του κυρίου Μητσοτάκη, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ πάλι, για την Προεδρία της Δημοκρατίας, είναι ο πιο, ε, η πιο ανώδυνη λύση, στην οποία θα συμφωνήσουν όλοι, άσχετα με το αν συμπαθούν το πρόσωπο ή όχι. Η επιλογή προσωπική του κυρίου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Τασούλας. Είναι ο μόνος που δεν θα ενοχλήσει το σύστημα, είναι ο μόνος όπως θα υπογράψει τα πάντα, είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορέσει να υποκληθεί ε, στον οποιοδήποτε χρειαστεί προκειμένου να υπακούσει τις εντολές του Πρωθυπουργού, γιατί αυτό είναι ο αρχηγός του κράτους, έχουμε πρωθυπουργική δημοκρατία, πρωθυπουργοκεντρική δημοκρατία, τρόπος του λέγεται το δημοκρατία, και αυτός θα είναι και ο εκλεκτός και ο τελικός αποδέκτης του χρίσματος για την προεδρική θητεία 2025-2030, στην οποία προεδρική θητεία μέλη να δούμε υπογραφές για το Αιγαίο, την συνεκμετάλλευση, τα νέα σύνορα που ανοίγονται πια, διότι πρόκειται για νέα σύνορα. Διαμορφώνονται νέα σύνορα, μια νέα κατάσταση στο Αιγαίο και εκεί θέλουν μια ευρύτερη κομματική συνένεση ώστε να μην ανοίξει ρωθούνι Και το έχουν επιτύχει. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα όπως δεν έγινε τίποτα απολύτως όταν παραδώσαμε το ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Έγιναν αυτά που έπρεπε εκ μέρους του λαού. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την πρόσκαιρη δημοσιότητα. Ο λαός όμως τους γύρισε την πλάτη, λέω για αυτούς που έκαναν κόμμα ε, Ποιο του έχει ξεχάσει. Τα είπε ο κύριο Γεωματζήδη. Mm -hmm. στην... Και έχω κι άλλε συνεντεύξει. Mm -hmm. Κάποιοι που υπόσχονταν και ορκιζόντουσαν ότι εμεί δεν θα κάνουμε mm -hmm. η Ρωσιλία, δεν θα κάνουμε κόμμα, αλλά μετά κάνανε κόμματα, κάναν κινήματα, κάνανε ανοίγματα και ούτω καθεξή. Mm -hmm. Έρχεται η ώρα τη αλήθεια και τη ιστορία που θα αποτυπώσει και αυτά τα δραματικά γεγονότα και το ρόλο που έπαιξαν κάποιοι άνθρωποι που πάνω σε αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση έκτισαν καριέρες. Λέγε Ειρήνη Μαρούπα και ούτω καθεξής. Καριέρες. Επειδή γνωρίζω, λέω, επειδή γνωρίζω και τα έχω ζήσει. Γι' αυτό θεωρούμε και επικίνδυνος, αλλά δεν προσδιορίζεται ως προς τι επικίνδυνος. Επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα, επικίνδυνος για τα συμφέροντα των λίγων, επικίνδυνος για τα συμφέροντα των πολλών, επικίνδυνος ως προς τι. Εν πάση ευτόση, επειδή άνοιξαμε περί αυτολογία, αναγκαία βέβαια για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα το οποίο για μένα ήταν δώρο για να μπορέσω να πω αυτό που αισθάνομαι και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά ζω από θαύμα με ένα θαύμα για ένα θαύμα αυτή είναι όλη η πορεία της ζωής μου κυριολεκτό ζω από θαύμα μέσα σε ένα θαύμα από ένα θαύμα για ένα θαύμα το οποίο βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εκπομπή που έχει, όπως είδατε, τις ειδήσει της, τις πληροφορίες, δεν θα ήθελα να ικανοποιήσω την περιέργεια κάποιων οι οποίοι από περιέργεια επισκέπτονται το κανάλι για να ικανοποιήσουν ένα πολύ χαμηλής ποιότητας αίσθημα που είναι η περιέργεια και πρέπει όσοι διάκυνται και διακατέχονται από τέτοιου είδους αστήματα να τα ελέγξουν. Η περιέργεια πρέπει να είναι με μέτρο σύμφητη με τον άνθρωπο σε τέτοιο βαθμό που απλώς να υπερκαλύπτει την αναγκαιότητα του σήμερα. Γιατί αλλιώς η περιέργεια για αυτούς οι οποίοι έχουν πνευματική διάσταση αντιτίθεται στην Κυριακή προσευχή. Για διαβάστε την. Επειδή απευθύνομαι σε ανθρώπους που κατά μείζον λόγο, έχουν υψηλό θρησκευτικό συνέστημα. Τέλος, θα σας πω ότι πολύ σύντομα θα είμαι σε θέση να σας μεταδώσω, να αρχίσω να σας μεταδίδω στοιχεία για τη μετα... μεγαλύτερη δημοσκόπηση που έχει λάβει η χώρα σε πραγματικό χρόνο, με πραγματικούς ανθρώπους, για να δείτε τι είναι αυτό που ετοιμάζεται, τι είναι αυτό που φοβούνται, τι είναι αυτό που έρχεται. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ήπια πολιτική αναπροσαρμογή δεν χρειάζεται αίμα, δεν χρειάζεται αδελφοκτονίες, δεν χρειάζεται νέους διχασμούς, νέους εμφύλιους. Αυτό που ετοιμάζεται από κάτω, μέσα στην κοινωνία, ο σπόρος έχει πέσει παντού, έχει ανθίσει, όχι μόνο από μένα και από εσάς τους ίδιους, έχει καρποφορήσει. Και αυτός ο σπόρος είναι ο οποίος θα ανθίσει πολύ σύντομα. Φίλες και φίλοι, και απευθύνομαι κυρίω στο σύστημα και στον Πρωθυπουργό. Καλά θα κάνει, κύριε Μητσοτάκη, να διαβάζει με περισσότερη προσοχή τα σημειώματα τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και να μην τα αφήνει στην ευθύνη μόνο του κυρίου Βορύδη. Ξέρω τι σου λέω, γιατί θα δει τι θα ακολουθήσει και θα έχεις προσωπική ευθύνη. Εύχομαι οι πληροφορίε που φτάνουν στο δημοσιογράφο να είναι υπερβολικές ή ακόμα καλύτερα να μην ανταποκρίνονται σε πραγματικά στοιχεία και σε πραγματικά δεδομένα. Αυτοί που συντάσσουν το δελτίο προς τον Πρωθυπουργό από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Να είστε καλά, ακόμα καλύτερα η οικογένειά σας, ο Θεός να ευλογεί τις καλές και αγαθές σας πράξεις και η Εκκλησία στρατευμένη και θριαβεύουσα να ευλογεί της ανιδιοτελής σας πράξης. Να είστε πολύ καλά. Σας είμαι ευγνώμων για την υπομονή και την επιμονή σας.